Πώς αξιολογείτε την πορεία της Μεσσηνίας τρίτη εβδομάδα σε περιοριστικά μέτρα? Επειδή δεν έχουμε μιλήσει στο μεταξύ, γιατί φτάσαμε ως εδώ και τι πρέπει να γίνει, με δεδομένο ότι οι εμβολιασμοί έχουν κολλήσει και κινούνται με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν? Πολύ σωστά αναφέρεστε. Οι εμβολιασμοί έχουν μειωθεί, αλλά για να δούμε το αποτέλεσμα του εμβολιασμού χρειάζονται και μερικές εβδομάδες. Δηλαδή, αν συζητήσουμε αμιγώς για το θέμα, ας πούμε, των κρουσμάτων της εβδομάδας αυτής ή της προηγούμενης, φταίει γενικότερα το χαμηλό ποσοστό του εμβολιασμού των προηγούμενων μηνών και όχι βέβαια των σημερινών. Ο εμβολιασμός θα μας σώσει στη συνέχεια. Και το εμβολιασμό φαίνεται ότι στη Μεσσηνία, συγκριτικά με τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, δεν έχει τα πρωτεία, είναι λίγο προς τα πίσω και όπως και κάθε επαρχιακή περιοχή της Ελλάδος είναι πιο δύσκολη στο να πιστεί να εμβολιαστεί συγκριτικά από τα αστικά κέντρα. Υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα βέβαια, για να το κλείνουμε τον εμβολιασμό. Υπάρχουν ότι στα χωριά είναι πολύ ψηφιακή, αναλφάβητη, μη πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν έχει δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά στο χωριό το κομπιούτερ για να κλείσει τα ραντεβού, δεν έχει κάθε χωριό φαρμακείο. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κατ' εμέ, το σύστημα, ας πούμε, των κέντρων υγείας και των αγροτικών ιατρείων να πάρουν πρωτεύοντα ρόλο και να το κυνηγήσουν, όχι απλά να ενημερώσουν όποιοι θέλουν ελάτε. Θα πρέπει ο γιατρός ο οποίος του είχε εμπιστοσύνη ο πολίτης, δηλαδή ο γιατρός που του συνταγογραφεί τα φάρμακα, ο γιατρός ο οποίος τον έχει προστατεύσει σε προηγούμενα προβλήματα υγείας και είναι πολύ πιο πιστικός από κάποιον επώνυμο γιατρό που θα βγει σε μια κεντρική τηλεόραση, να τον πείσει ότι πρέπει να προστατευτεί με τον εμβολιασμό. Και κατά δεύτερον λόγο, πιστεύω ότι η Εκκλησία παίζει ουσιαστικό ρόλο. Ο φωτισμένος ιεράρχης Μεσσηνίας, που είναι υπέρ του εμβολιασμού και τόσο πολύ έχει βοηθήσει την κοινότητα στη Μεσσηνία, πιστεύω ότι θα πρέπει με όλο τον κλήρο, με όλους τους εφημέριους, να προσπαθήσουν λίγο πιο επιθετικά να καλύψουν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμη σε μια αμφισβήτηση, να ξεπεράσουν την αμφισβήτησή τους, γιατί όπως είπε και ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, ότι ο κορονοϊός δεν βλάπτει την πίστη, βλάπτει τους πιστούς. Τώρα, όσον αφορά επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύω ήδη στη Μεσσηνία έχουν γίνει δράσεις, γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα χωριά, αλλά υπάρχουν και ειδικές κοινότητες των Ρωμά, οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν και με τη βοήθεια του τοπικού ΕΟΔΗ ήδη βρίσκονται σε κάποιο καλό δρόμο ενημέρωσης και εμβολιασμού και αυτών των κοινοτήτων. Αλλά αυτά μπορεί να σας τα πει ο Δήμαρχος ή κάποιος άλλος πιο ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα, πώς εξελίσσεται. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα της πανδημίας, θα μπορούσα να πω ότι ήταν επόμενο, αφενός μεν γιατί δεν είχαν ληφθεί εκείνα τα μέτρα από όλους μας, να μην κατηγορούμε κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού, τους νέους, οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο επιθετικοί, ίσως είναι λίγο πιο εκφραστικοί και λόγω της ηλικίας και του ταπεραμέντου που έχουν, και επειδή και αυτοί θέλουν να ζήσουν μια που βρισκόταν σε περιορισμό για αρκετό χρονικό διάστημα και περιμένουμε να είναι και εκρηκτική η νεολαία μας, δεν την περιμένουμε να είναι συντηρητική, αλλά δεν ήταν μόνο οι νέοι οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν χωριά συγκεκριμένα τα οποία είχαν μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού λόγω μνημοσύνων και λόγω άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, λόγω γάμων. Έτσι λοιπόν, ο λόγος το οποίο σήμερα δεν πέφτει ακόμη όσο θα θέλαμε να πέσει ο ρυθμός των κρουσμάτων, δεν είναι πλέον οι επισκέπτες που κατηγορήθηκαν στην αρχή, όχι δεν συμμετείχε και ο επισκέπτης ο οποίος δεν πρόσεξε, ας πούμε, στην όλη διαδικασία, είναι γιατί και εμείς ακόμα πρέπει να πάρουμε λίγο πιο σκληρά μέτρα, ο καθένας από μόνος του, προστασίας, αυτοπροστασίας, για να περιορίσουμε το φαινόμενο. Δεν είναι λίγο πράγμα κάθε μέρα να εντοπίζονται 40 νέα περιστατικά στην περιοχή μας, ας το πούμε έτσι, και βέβαια αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και ο καθένας από μόνος του, προστατεύοντας τα μέλη της οικογένειάς του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα κρούσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά και ακόμη και νηπιαγωγείου, που έχουμε τέτοια κρούσματα στην Καλαμάτα, μπορεί να είναι μετά από κάποιο πάρτι, όχι απαραίτητα το σχολείο που ανοίγει τώρα. Άρα ίσως η χρήση των self-test να μην είναι υποχρεωτική γενικά, γιατί πρέπει να πάμε να δουλέψουμε, να είναι ένα χρήσιμο και ένα ανώδυνο εργαλείο να προστατευόμαστε και να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί όχι ένας γονιός, για παράδειγμα, μετά από κάποιο πάρτι που το παιδί του θα έρθει σε συγχρονισμό με τα άλλα παιδιά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, για τη σωστή στην σωματική αλλά και την πνευματική του ανάπτυξη και τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, μετά την επόμενη μέρα να κάνει ένα self-test στο παιδί του, να δει και ο ίδιος βέβαια που ήταν στον ίδιο χώρο, μήπως υπήρξε κάτι, να το προλάβει, να γίνει έγκυρη χνηλάτιση και όχι μετά να το ανακαλύψουμε ότι μισή τάξη του σχολείου
για παράδειγμα, έχει θετικοποιηθεί. Είναι δηλαδή και πράγματα που πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ο καθένας μόνος του, ο καθένας έχοντας την υπεύθυνη θέση μέσα στο κοινωνικό σύνολο και να μην τα περιμένουμε όλα από τον Δήμαρχο, τον Πρωθυπουργό ή δεν ξέρω εγώ κάποιον υπεύθυνο σε κάποια αρχή. Οι υπεύθυνοι δίνουν τις οδηγίες, έχουν τον υποστηρικτικό χαρακτήρα, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας ανάσα και σε κάθε μας κοινωνική εκδήλωση. Άρα λοιπόν συμπερασματικά θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες που ήδη γίνονται από τους θεσμικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης του τοπικού ΕΟΔΗ. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό να κάνουν τα τεστ. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί ότι δεν πηγαίνουν στα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, γιατί τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ δεν δίνουν επιστοποιητικά, άρα πηγαίνουν στα ειδικά κέντρα. Αλλά τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ είναι εκεί και ίσως μπορεί να γίνουν πλέον και πιο επιθετικά. Δηλαδή, να γίνει, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα ντου στο Δημαρχείο για να δούμε πόσοι αυτή τη στιγμή που βρίσκονται εδώ επισκέπτες, εργαζόμενοι, λέω τυχαία το Δημαρχείο, έτσι δεν προτείνω κάτι, είναι θετικοί. Μόνο με τέτοιες έτσι επιθετικές και όχι επιλεκτικές δράσεις μπορεί ίσως να περιορίσουμε το φαινόμενο ακόμη παραπέρα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση που μοιράζεται κατά 50% σε καθέναν από εμάς, τι κάνει ο καθένας μας για να προλάβει να διατηρηθεί το σχολείο ανοιχτό, να μην κοιτάμε πώς θα κλείσει το σχολείο, αλλά πώς θα συμβάλλουμε ο καθένας από εμάς να μείνει ανοιχτό. Αυτό είναι το σύνθημα το πρώτο. Και το δεύτερο, οι υπηρεσίες να είναι πάντα σε εγρήγορση και να σκέφτονται και να αποφασίζουν δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν και αυτές με τη σειρά τους τοπικά, είτε στον εμβολιασμό, είτε στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.